Πήγε προ τριών ημερών ότι θεωρούσα σχεδόν απίθανο να μπορεί να γίνει αυτή η δίκη με το ανεπαρκές υλικό που υπήρχε στη δικογραφία και είχα προβλέψει και σας είχα προαναγγείλει ότι θα υποβάλω αίτημα αναβολής της δίκης αυτής με βάση την ποινική δικονομία που δίνει το δικαίωμα εντός 15 ημερών να αναβληθεί η υπόθεση, ούτως ώστε να συλλεγεί το υλικό το οποίο δεν υπάρχει στη δικογραφία. Πράγματι, με την έναρξη αμέσως της διαδικασίας, υπέβαλα εκ μέρους των 5 εντολέων το αίτημα αναβολής με αυτό το σκοπό. Να έρθει λοιπόν το υλικό το οποίο έχει πάει για επεξεργασία και αναφέρθηκε από τον συνάδελφο προηγουμένως. Μην το αναφέρω και σας κουράζω τι και τι είναι, ιατροδικές θέσεις, πραγματογνωμοσύνες για την Μπαρούτη και όλα αυτά τα πράγματα. Ταυτόχρονα όμως έκανα ένα πάρα πολύ σοβαρό αίτημα, κατά την άποψή μου ίσως είναι και καταλυτικό για την πορεία της υπόθεσης, να διοριστεί πραγματογνώμονας ειδικός, όπως προβλέπει η δική δικονομία σε αυτές τις περιπτώσεις, ούτως ώστε αφού συλλέξει τα βίντεο που τραβούσαν εκείνη την ημέρα την εκδήλωση ζωντανά και υπάρχει πλούσιο υλικό σε αυτό, να αποφανθούν οι ειδικοί τελικά από πού ξεκίνησε αυτή η σαΐτα, τι πορεία είχε και πώς κατέληξε στον άνθρωπο αυτό που έχασε τη ζωή του. Γιατί ενώ αρχικά και ντόμπρα ο εντολέας μου που κατηγορείται για ανθρωποκτονία εξαμελίας δεν αποποιήθηκε τις ευθύνες του, αλλά είπε: όπως μου λένε οι αστυνομικοί, το βίντεο δείχνει ότι έφυγε από μένα και είμαι έτοιμος να λάβω τις ευθύνες μου αν έγινε αυτό. Όμως, αν θυμάστε πολύ καλά, από την πρώτη στιγμή εγώ δήλωσα για λογαριασμό του ότι αυτό δεν είναι καθόλου σίγουρο το τι ακριβώς έχει γίνει. Γι' αυτό λοιπόν, αφού μέρα με την ημέρα και ερευνώντας τα βίντεο, τα οποία έρχονται δυστυχώς λίγο αργότερα από την αρχική διαδικασία, αλλά όμως ήρθαν εγκαίρως τελικά λίγο πριν το δικαστήριο, να καταλάβετε σήμερα το πρωί, 11 περίπου η ώρα, δέχτηκα ένα τηλεφώνημα από μία άγνωστη σε μένα κυρία, η οποία μου λέει: κύριε Κατσά, έχω θέμα συνήθισης για μένα, σας στέλνω ένα βίντεο που τράβηξε εγώ η ίδια γιατί ήμουν ακριβώς δίπλα και δείχνει ότι η σαΐτα αυτή δεν έφυγε από το ταγάρι του πελάτη σας, αλλά έφυγε από κάτω, η οποία ήταν μια εγκατελειμμένη μάλλον σαΐτα, είτε που δεν είχε ολοκληρωθεί, ας το πούμε έτσι, η κάφιση της, είτε είχε πέσει από κάποιο ταγάρι, δεν ξέρουμε από ποιον, είχαν προηγηθεί και άλλα μπουλούκια, δεν το ξέρουμε αυτό. Παρ' όλα αυτά, για να μην υπάρχει καμία αμφιβολία, γιατί σε τελευταία ανάλυση δεν μπορούμε να κατηγορούμε έναν άνθρωπο έτσι με εικασίες ή με ερμηνεία αυθαίρετη μιας εικόνας που δεν έχουμε την ειδική γνώση για να μπορούμε να την ερμηνεύουμε εμείς. Ζήτησα με έμφαση από το δικαστήριο να αποδεχτεί το αίτημά μου για διενέργεια πραγματογνωμοσύνης. Το αίτημά μου αυτό το συγκεκριμένο δεν έγινε δεκτό από την κυρία Εισαγγελέα, αλλά ομόφωνα έγινε δεκτό από το δικαστήριο. Άρα έχουμε μια πολύ θετική εξέλιξη ως προς την αποκάλυψη της πραγματικότητας, ότι όντως θα διεξαχθεί πραγματογνωμοσύνη, θα έχουμε το πόρισμα και πάνω σε αυτό το πράγμα νομίζω δεν είναι εύκολο να αμφισβητηθεί και ό,τι συμβεί. Ότι αν συμφέρει τον εντολέα μου ή δεν συμφέρει, θα το δούμε από την πραγματογνωμοσύνη αυτή. Αυτό ήταν το δεύτερο αίτημα. Το τρίτο αίτημα που υπέβαλα και το οποίο δεν έγινε δεκτό από το δικαστήριο. Δηλαδή, ενώ τα δύο πρώτα γίνανε δεκτά, το τελευταίο, το οποίο εγώ το θεωρώ σοβαρό. Να έρθει να καταθέσει ο κύριος Νίκας, ο δήμαρχος της πόλης, ο οποίος ήταν, ξέρετε, τα έχουμε πει, διοργανωτής, εκφωνητής, προέτρεπε, είχε δώσει συνέντευξη τύπου, χρηματοδότης και όλα αυτά τα πράγματα της εκδήλωσης, τουλάχιστον να καταθέσει σαν μάρτυρας. Όπως επίσης και ο υπεύθυνος της κοινοφελούς επιχειρήσης Φάρης, ο οποίος και αυτός ήταν σιδηροδότης της εκδήλωσης με βάση τις δικές τους εναρκτήριες πανηγυρικές δηλώσεις που έγιναν την ώρα της εκδήλωσης και οι περισσότεροι από εσάς ήσασταν εκεί. Άρα λοιπόν, δύο πρόσωπα, τα οποία είναι κλειδιά, δεν μπορεί να είναι απόντες από αυτή τη διαδικασία. Να σας πω και κάτι, ανθρώπινα να σας το πω. Εμένα μου έκανε κακή εντύπωση, δεν με αφορά για να με ειλικρινήσω σε σχέση με τους πελάτες μου, αλλά σαν πολίτης αυτής της χώρας θα περίμενα να έρθει ο κύριος Νίκας αυτόκλητο, από μόνος του, σαν μάρτυρας, ή ο κύριος Δούζης από τη Φάρης και να είναι μάρτυρας υπεράσπισης τουλάχιστον του Δημοτικού Συμβούλου που είναι κατηγορούμενος από ανθρώπινης πλευράς. Αλλά αυτό στη τελευταία ανάλυση είναι δικιά μου προσωπική προσέγγιση. Ο καθένας κρίνει με βάση τη δικιά του φιλοσοφική, ιδεολογική, κοινωνική ταυτότητα και συγκρότηση που έχει ο καθένας. Αλλά αυτό ας το κρίνει ο κόσμος. Αυτό το αίτημα δυστυχώς το δικαστήριο δεν το έκανε δεκτό. Όμως έχω μια υποψία που μπορεί να αγγίζει και τα όρια της βεβαιότητας ότι δεν το έκανε δεκτό το δικαστήριο αυτό. Γιατί προφανώς ο κύριος Νίκας και ο κύριος Δούζης να έρθουν στο δικαστήριο με άλλη ιδιότητα.